Θέλω λίγο να καταπιαστούμε με το πρωτοσύλληδο σήμερα στις εφημερίδες Νέα Κρήτη, όπου ασχολείται με τα Airbnb, με τις κλίνες Airbnb και κατά κάποιο τρόπο με τις επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση. Ή για να είμαι πιο ακριβής, με τις επιπτώσεις στο μέτωπο των πληρωτήτων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα επαναλάβω μία δήλωση εκπροσώπου διευθυντών ξενοδοχείων του κυρίου Πελεκανάκη εδώ στην Κρήτη σήμερα πριν από μία εβδομάδα. Έρχεται κόσμος, έχουμε μία αύξηση στο κομμάτι της τουριστικής κίνησης και των αφήξεων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου και αναφέρομαι στον Νίκο Καζαντζάκη, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Από την άλλη, δεν έχουμε τι πληρότητε που θέλουμε στα ξενοδοχεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι το Airbnb κάνει ζημιά. Πάμε να το αναλύσουμε, να αναλύσουμε το θέμα και να υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωση Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, ο οποίο έχει ενημερωθεί, έχει τοποθετηθεί αρκετέ φορέ μέσα από την εκπομπή μα και μα έχει βοηθήσει. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μα ε, η χαρά, κύριε Αράπογλου. Λοιπόν, ε, το Airbnb φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί στην Κρήτη. 100.000 περίπου οι κλίνε, οι ανεπίσημε κλίνε στο νησί, οι επίσημε γύρω 50.000, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα διπλασιασμό του αριθμού ανεπίσημα. Ε, ως μια ε, πρώτη ανάγνωση των δεδομένων που παρουσιάζουμε και ένα πρώτο σχόλιο. Είναι πράγματι αυξημένε οι διαθέσιμε κατοικίε για βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί ιδιοκτήτε οι οποίοι προτιμούν την παραδοσιακή μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, αυτή δηλαδή που του αποφέρει ένα σίγουρο μηνιαίο ενίκιο, ναι. το οποίο ε, γνωρίζει έναν συγκεκριμένο ενοικιαστή και κάθε χρόνο λαμβάνουν το ενίκιο του. Λοιπόν, ε, Άνω Τελεία, έχουμε κάποια στοιχεία για να τα δούμε λίγο. Ε, να παρουσιάσουμε λίγο κάποια στοιχεία, προσέξτε. Το Airbnb στην Κρήτη είναι στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ των συναδέλφων. Στην περιφερειακή ενότητα Χανίων έχουμε χαρακτηριστικά ε, παραδείγματα στου Δήμου αναφορικά με τι κλίνε Airbnb. Στο mm -hmm. Δήμο Χανίων έχει την πρωτιά ο Δήμο 5.192 και ακολουθεί ο Δήμο Αποκορώνου, ε, ο Δήμο Κισάμου, ο Δήμο Πλατανιά, Καντάνου Ελλήνου, Φακίων και Γάβδου με 24 κλίνε. Ένα σύνολο 9.884. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Χερσόνησος. Την πρωτιά ο Δήμο Χερσονήσου με 2069 και ακολουθεί ο Δήμο Ηρακλείου. Ε, Δήμος Χερσονήσου, επειδή είναι και τουριστική, τουριστική περιοχή. Ακριβώ, ακριβώς. Ακολουθεί ο Δήμο Ηρακλείου, μια αστική περιοχή. 1633 κλίνε και αμέσω μετά Δήμο Μαλεβεζίου με 1032. Ακολουθεί. Η Φεστό, Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, η Βιάνο, Γόρτινα και ο Δήμο Μινοαπαιδίανο. Και συνεχίζουμε. Πάμε στο Ρέθυμνο, Δήμος Ρεθύμνης, 2806, απόλυτα φυσιολογικό. Και ακολουθεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, Μιλοποτάμου, Αμαρίου και Ανογίων. Και να πάμε λίγο και στο Λασίθι, όπου ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει την πρωτιά, κατέχει τα πρωτεία, με 1352 κλίνες. Δήμος Ιεράπετρας 877, Δήμος Ιτίας 583 και το Ροπέδο Λασίου, δεν ξέρω, είναι αρκετά κάτω ροπέδιο, θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο. Με 41 κλίνες στο σύνολο, 2.853. Λοιπόν, αυτή είναι η ακτινογραφία του Airbnb, επίσημα στοιχεία εφημερίδα Νέα Κρήτη, που τα παρουσιάζουμε και εδώ στην α, Κρήτη σήμερα. Γιατί τόσο χαμηλά το ροπέδιο? Θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στο νησί μας είναι κυρίως το να απολαμβάνουν τη θάλασσα. Οπότε, όπως παρατηρήσαμε και στα στοιχεία, κυρίως τα περισσότερα διαθέσιμα σπίτια για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb ναι. είναι κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε αντίθεση με το οροπέδιο λαστίο, το οποίο το προτιμούν κυρίως για χειμερινές διακοπές και κατά κύριο λόγο πιο πολύ ντόπιοι τουρίστε. Να κάνω τώρα ένα σχόλιο και να το τραβήξω λίγο παραπέρα. Αν το είχαμε δει πιο σοβαρά στο κομμάτι του τουρισμού. Θα αναφερθούμε σε επιπτώσει. Ε, θα βλέπαμε και παραπάνω κλίνε Airbnb στο Ροπέδιο Λασιθίου, καθώ θα είχαμε υιοθετήσει μία άποψη. Δεν θέλουμε μόνο καλοκαίρι τουρίστε, θέλουμε 12 μήνε το χρόνο. Θέλουμε και το Δεκέμβρη, θέλουμε και το Γενάρη. Αλλά είδατε πώ εγκαταλείπουν οι περισσότεροι μετά τον Νοέμβρη. Ακριβώ και κυρίω θα μπορούσαμε να είχαμε χειμερινό τουρισμό σε όλου του νόμου, σε όλε τι περιφερειακέ ενότητε που βρίσκονται στην Κρήτη. Γιατί υπάρχουν μέρη όπω το Αροπέδιο Λαστίου και σε άλλου νομού, και στο Ηράκλειο και στο Ρέθμιο και στα Χανιά. αυτό όμω που παρατηρείται κυρίω είναι ότι οι περισσότεροι ε, όπως ε, παρατηρούμε και από τα στοιχεία που δώσαμε είναι ότι στρέφονται στο θεσμό του Airbnb κυρίως ε, ανάλογα με την εισρωή των τουριστών δηλαδή ανάλογα με τη ροή και μην ξεχνάτε ότι ο τουρισμό γενικά είναι ένα προϊόν που είναι ευπαθέ, θα λέγαμε ότι εξαρτάται από διάφορε συνθήκε και από την ψυχολογία του κόσμου και από την οικονομική δυνατότητα. Και μην ξεχνάμε και το γεγονό ότι το 2020 και το 2021, λόγω των υγειονομικών μέτρων, πολλοί ιδιοκτήτε είχαν στραφεί τότε στη μακροχρόνια μίσθωση, γιατί στη βραχυχρόνια μίσθωση κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε ζήτηση. Λοιπόν, Άρα λοιπόν, εξαρτώνται ναι. όλα και από την εισρωή των τουριστών που υπάρχουν τη περίοδο. Ε, ε, εδώ έχουμε ένα εθισμό των κριτικών στην πλατφόρμα του Airbnb. Σύμφωνα με την εφημερίδα υπάρχουν κριτικοί, χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αφήνουν ακόμα και την πρώτη κατοικία προκειμένου να, την, να γίνουν επαγγελματίε του Airbnb, να αξιοποιήσουν τα έσοδα και να τα βγάλουν πέρα. Από την άλλη είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση έχει να κάνει με την νομιμότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί μιλάμε για 50.000 νόμιμες και καταχωρημένες κλίνες. Τι γίνεται με τις υπόλοιπε. Ποια είναι τα παραθυράκια τα οποία πρέπει να κλείσει η πολιτεία να γίνει ένα πιο αυστηρό, να αυστηροποιηθεί το, το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να, να μειωθούν και οι επιπτώσεις στο κομμάτι των πληρωτήτων στα ξενοδοχεία. Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε καθώς Πολλοί είναι αυτοί οι ιδιοκτήτε οι οποίοι πριν ξεκινήσουν αυτόν τον θεσμό δεν καταλαβαίνουν ότι γίνονται στην ουσία ξενοδόχοι του ενό δωματίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό δηλαδή με την παροχή κλινοσκεπασμάτων... με την καθαριότητα του δωματίου. Στην ουσία αναλαμβάνουν να γίνουν ξενοδόχοι του ενό δωματίου, με ό,τι συνέπειε έχει αυτό και με ό,τι έξοδα έχει αυτό. Όπω επίση υπάρχουν ελάχιστα φαινόμενα, μειωμένα φαινόμενα, όπου πολλοί ιδιοκτήτε. Που νίκιαζαν το ακίνητό του σε βραχυχρόνια μίσθωση. Παρουσιάστηκε το φαινόμενο είτε να προξενηθούν φθορέ από άγνωστα άτομα που κάθε φορά κλείνουν το ακίνητό του. Γιατί αλλιώ είναι μια μακροχρόνια μίσθωση που γνωρίζει ο ιδιοκτήτη έναν ενοικιαστή και με αυτόν συναναστρέφεται. Και αλλιώ είναι όταν σε ένα μήνα μπορεί να δεχθεί στο κατάλημά του ακόμα και 20 διαφορετικού ανθρώπου ή και παραπάνω. Επίση, οι ιδιοκτήτε οι οποίοι δεν δηλώνουν το ακίνητό του στι πλατφόρμες βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν τυχόν δεν το δηλώσουν, μπορεί πολύ εύκολα η εφορία ή ακόμα και η ΑΔΕ να κάνει διασταύρωση από πολλά πράγματα, όπως και επίσης οι ίδιες οι πλατφόρμες ναι. υποχρεούνται τα στοιχεία που δηλώνονται να τα μεταβάζουν στην εφορία εάν τυχόν αυτά ζητηθούν από την αρμόδια εφορία. Οπότε, συνοψίζοντα, για να καταλάβει ο κόσμο, ένα ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με τη δραστηριότητα του Airbnb, είναι υποχρεωμένο να κάνει τι, με το καλημέρα. Είναι υποχρεωμένο να γραφτεί στο Μητρό που διατηρεί η ΑΔΕ που αφορά την πλατφόρμα εγγραφή στην ουσία στην πλατφόρμα τη ΑΔΕ που φιλοξενεί του ιδιοκτήτε οι οποίοι προσφέρουν το κατάλημά τους για βραχυχρόνια μίσθωση και από εκεί να δηλώνονται στην ουσία όλες οι διαθέσιμες ημέρες στις οποίες ενοικιάζεται το κατάλημά τους για βραχυχρόνια μίσθωση και με τα εισοδήματα, με τα έσοδα που λαμβάνουν ανάλογα με την ημέρα η ή τι ημέρε που φιλοξενούνται οι επισκέπτε. Υπάρχουν κυρώσει σε περίπτωση που κάποιο μπαταξή θέλει λίγο να αποφύγει αυτή τη διασταύρωση. Ακριβώ είναι αυξημένε οι κυρώσει. Γιατί μα είπατε, ενεργοποιείται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ακριβώ που αν τυχόν σε περίπτωση διασταύρωση επιθυμήσει. Εντάξει, μετά από καταγγελία είναι αυτή η περίπτωση. Ναι, ή, να... ή, ή και σε τυχαίο δειγματοληπτικό ναι. έλεγχο από την ΑΔΕ, υποχρεούνται οι πλατφόρμε βραχυχρόνια μίσθωση να μεταβιβάσουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή του στην ΑΔΕ και αυτή στη συνέχεια να προχωρήσει σε έλεγχο. Ε, θέλω λίγο την προσωπική σας εκτίμηση στο κομμάτι ε, του επόμενου διαστήματος και της πορείας των, της πλατφόρμας Airbnb. Δηλαδή, πώς βλέπετε ε, τον χάρτη, τον τουριστικό χάρτη, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα πέντε χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε λίγο να αποδυναμώνεται ο ξενοδοχειακός κλάδος, η συγκεκριμένη μορφή επιχειρηματικότητας και να ανεβαίνει η αντίστοιχη του Airbnb. Ε, όλα αυτά θεω, θεωρητικά αν μιλούσαμε και αν ε, υπήρχαν οι συνθήκες οι σημερινές και όχι οι συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή του κορονοϊού όπου ήταν μειωμένη η εισρωή τουριστών ε, θα λέγαμε ότι με βάση τα δεδομένα της πενταετίας και αν και εφόσον κατασκευαστεί και λειτουργεί το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι πιθανό επειδή η εισρωή των τουριστών να είναι αυξημένη να υπάρχει αυξημένη κίνηση και πληρότητα αλλά και αύξηση των διαθέσιμων Καταλημάτων τύπου Airbnb, τόσο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και γενικά ανά την Ελλάδα. Το σημαντικότερο είναι ότι η αυξημένη εισρωή τουριστών σημαίνει και αυξημένα έσοδα. Μένει όμως να δούμε αν αυτή η μερίδα ακολουθήσει το να μένει σε ένα κατάλημα τύπου Airbnb ή να μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο. Ο θετικό παράγοντας του Airbnb είναι ότι στην ουσία όπου κλείνουν οποιοδήποτε κατάλημα είναι συνήθως μέσα στην πόλη ή σε παραθαλάσσιες περιοχές και βοηθά αυτό την τοπική κοινωνία καθώς ο τουρίστα θα επιλέξει να επισκεφθεί το συγκιακό σούπερ μάρκετ ή το μινι μάρκετ και να λάβει τα απαραίτητά του αγαθά από το κοντινό μαγαζί. Ε, απ' την άλλη μπορεί να επιλέξει να επισκεφθεί ένα ξενοδοχείο όπου και εκεί στα ξενοδοχεία θα του προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες που χρειάζεται και είναι απαραίτητες προκειμένου να περάσει τις διακοπές του στο νησί μας. Μάλιστα. Ε συμπερασματικά τι προκύπτει, ότι πρέπει να ε, ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενο την νομιμότητα, τον δρόμο τη Υπάρχουν επιπτώσει. Σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήρθε και φεύγει, δεν είναι μια φούσκα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει η πλατφόρμα του Airbnb και το παρατηρούμε από τα χρόνια τη οικονομική κρίση, κυρία Ράπου. Δηλαδή, αν δεν κάνω για από το 2013-2014 και εμεί δημοσιογραφικά καλύπτουμε αυτή την προοπτική και αυτή την δυνατότητα που έχει ο κάθε τουρίστα. Ε, αλλά θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αυστηροποιηθεί λίγο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την όλη διαδικασία και την επιχείρηση. Ακριβώ θα πρέπει να μπουν θεσμικοί κανόνε. Ε, δεν έχει... Δημιουργείται ένα κλίμα θέμη του ανταγωνισμού με του ξενοδόχου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, γιατί ε, από τη μία ε, οι ξενοδόχοι έχουν τόσα έξοδα να καλύψουν ε, και από την άλλη πολλοί ιδιοκτήτε επιλέγουν ε, με το να γίνουν ξενοδόχοι του ενό δωματίου όπω προείπαμε να έχουν κάποια μικρότερα έξοδα όπω είναι σαφέ. Ε, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο αντίθετοι δρόμοι, α το πούμε έτσι. Ο ένα είναι ο δρόμο του ξενοδόχου του ενό δωματίου και ο άλλο είναι ο δρόμο ενό ξενοδόχου, ο οποίο μπορεί να έχει φτιάξει την επιχείρησή του από το 1960 ή το 1970, να δουλεύει τόσα χρόνια. Και μια στιγμή το 2013 εμφανίστηκε αυτό ο θεσμό που είναι βέβαια παγκόσμιο φαινόμενο ε, και η όποια προσπάθεια γίνεται παγκοσμίω από τα κράτη κατά μόνα είναι να επιλέξουν να αυστηροποιήσουν τα θεσμικά Ούτω ώστε όσοι ιδιοκτήτε επιλέγουν το θεσμό του Airbnb να μπαίνουν στον δρόμο τη νομιμότητα και να μην Μάλιστα. αυθαιρετούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αδάπολη, σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ σα ευχαριστώ, να είστε καλά. Ε...